Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Γιώργος λέγομαι. Ναι. Εγώ δεν πήρα να σε ορίσω. Τι ομάδα είσαι? Να σου πω περαστικά για το μάτι σου. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός. Ναι, λέγε φίλε μου. Αντικειμενικός Παναθηναϊκός. Ναι, ό,τι θέλετε, εγώ σας αφήνω να μιλάτε. Σας αφήνω να γίνεστε ρεζίλοι στη μάνα σας. Φίλε, κάτσε να σου πω. Γιατί πανηγυρίζουν οι δικοί σου, μπορείς να μου εξηγήσεις? Μισό, θα σου πω, φίλε. Θα σου πω. Ναι, ναι. Όλο αυτόν τον καιρό μου μίλαγες για έναν Ολυμπιακό, καθαρό, και μου μίλαγες για έναν Αλαφούζο, τον ψάχνουν στη Ρουμανία, ναι. Και έναν Παναθηναϊκό, ναι. Ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλους. Ναι. Και σκάει το σκάνδαλο με τον πρόεδρο σου. Ποιο σκάνδαλο, πες μου, εξήγησε μου το. Σκάνδαλο. Κάτσε λίγο. Εξήγησε το, ρε Μπουμπούνα. Το εξηγήσω. Ναι, γιατί Μπουμπούνα, ναι, εξήγησε το. Τι κατάλαβες? Τι κατάλαβες? Τι διαβάζει? Κάτσε λίγο, άσε να μας πει. Τι κατάλαβες, αγόρι μου, που δεν ξέρεις τι γίνεται? Ρε εσύ, άλλο, εγώ έτσι είμαι, αλήτης. Πες μου, τι κατάλαβες που δεν ξέρεις τι γίνεται? Εγώ κατάλαβα. Ναι, πες μου. Ότι πήγε στον ανακριτή. Ναι, και πήγε φυλακή. Ναι, κάτσε λίγο. Τι, για πες. Λέγε ρε βλάκα, τι κατάλαβες? Ότι το απαγορεύσανε να ξανασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Όπα! Όχι, ρε, πες μου πώς το απαγορεύσανε. Κάτσε ρε, πώς το απαγορεύσανε. Δηλαδή, τι δεν θα κάνει. Δεν θα καταλάβει. Άκου να δεις, Μπουμπούνα, ποια είναι η απαγόρευση. Γιατί είσαι βλάκας. Και θα, αν θέλεις, αποδείξέ μου το. Δηλαδή, αν έχεις, εγώ σου λέω ότι είσαι βλάκας σύμφωνα με αυτά που έχεις καταλάβει. Δεν θα μπορεί να πηγαίνει στη συνεδρία στη Super League. Ε? Mm-hmm. Πω, δράμα. Τη ΣΕΠΟ. Αυτά δράμα. Μόνο και αυτά. Δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε επιτροπές. Σε όλα τα άλλα, να βάζει λεφτά, να πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει την ομάδα του, να πηγαίνει σε κάθε γήπεδο να βλέπει την ομάδα του, έτσι, να διοικεί τον Ολυμπιακό, δεν έχει επηρεαστεί πουθενά. Πες μου ποια είναι η απαγόρευση. Δηλαδή το θέμα ήταν που πήγαινε και κατάβρεχε τον Αλαφούζο. Okay. Εντάξει, θα μένει στεγνό ο Αλαφούζο. Περιμένουμε. Πες μου τον αντίλογο σου. Να σου πω. Να μου πεις. Ο Μαρινάκης, ναι. Ο Μαρινάκης πήγε στον ανακριτή. Πήγε. Ο ανακριτής τι είναι, βλάκα. Τι είναι ο ανακριτής? Δεν καταλαβαίνω. Κάτσε, τι πρέπει να καταλάβει. Για να σε βοηθήσω. Για σένα δουλεύω. Για σένα δουλεύω. Το ανακριτής τι είναι? Δικάζει. Δεν δικάζει. Όχι, τι κάνει? Τι κάνει ο ανακριτής? Ναι, μια καταγγελία την παίρνει, έτσι. Και την εξετάζει. Και την εξετάζει. Και λέει υπάρχει αυτή η καταγγελία. Από εκεί και πέρα είναι αρμόδιο το δικαστήριο να κρίνει κατά πόσο ευσταθεί αυτή η καταγγελία. Να στο κάνω πιο απλό λοιπόν. Εσύ να το κάνεις απλό, εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται. Για πες το απλό. Για ποιο λόγο. Ναι. Ο πρόεδρος σου πιο προβόσιο ήταν. Ήταν ο Κόκαλης, ωραία. Ρε λέγε για το Μαρινάκι. Ρε για το Μαρινάκι. Ο Σαλιαρέλης. Ρε για το Μαρινάκι. Ρε άστα ρε βλάκα. Σαλιαρέλης Αλαφούζος. Άστα να ρε. Γεια σου βλάκα. Είναι βλάκα είδες που δεν μπορεί να απαντήσεις. Τι να απαντήσεις. Ρε ελάτε εδώ. Ελάτε όλοι. Για το Κόκαλη ο οποίος ήτανε στον αφρό παντά, ούτε έχει κάνει. Να σε μπερδεύετε. Και πήγε στο Σαλιαρέλη, τον οποίο εμείς το κυνηγήσαμε. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Να σας κάνουμε καλύτερους ανθρώπους να καταλάβετε. Τούβλα, να καταλάβετε με τα πρόβατα που σας πάμε. Πάμε σ' άλλο να μας εξηγήσει τι γίνεται στα δικαστήρια. Τίποτα δεν του έκανε ο ανακριτής. Σου είπε ο Άκης, μόνο ο Σούπερ Λίγκα δεν μπορεί να πάρει. Ρε άκου τώρα, ο ανακριτής και στην ΕΠΟ. Από όλη αυτή τη λασπολογία. Το πρόεδρος μόνο είναι στα λεφτά του, στην εταιρεία του, στον Ολυμπιακό. Τη Δευτέρα έχει συμβούλιο, μπορεί αυτός να διοικεί. Μπορεί να πηγαίνει έξω ό,τι ώρα γουστάρει να κανονίζει τις δουλειές του, έτσι. Ό,τι ώρα γουστάρει να κανονίζει. Ενώ ο δικός σου δεν μπορεί να πάει η Ρουμανία. Λέμε τώρα. Δεν μπορεί και σε δεν μπορεί χώρες να πάει Άκη, αυτό ψάχνουν. Και σε άλλες χώρες. Ό,τι σου λέω, το έχει πει το βίντεο. Μόνο στην Αφρική είναι αξιοαγάπητος. Ούτε Βενεζουέλα μπορεί να πάει ο δικός σου. Έχει μαυρίσει η θάλασσα εκεί από μπλε. Ναι, και καλά, βαζεύουμε εδώ τα βοτσαλάκια, τα χαρτάκια. Έχει καταστρέψει όλη τη Βενεζουέλα και να καθαρίζουμε εδώ κανένα δρυμό. Σας πονάει ο Μαρινάκης, γι' αυτό τον κυνηγάτε. Όχι, πείτε τι. Σας πονάει γιατί οι δικοί σας πρόεδροι δεν βάζουν λεφτά. Και εσείς νομίζετε ότι άμα φύγει ο Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό, θα πάρετε εσείς τα λεφτά, ναι, τα πρωταθλήματα, ναι, δεν ναι υπάρχει περίπτωση, ρε, θα γίνεται δεν τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τάκη, εμείς είμαστε εδώ και είναι και εκείνος εδώ. Ρε, δεν είναι αυτό. Βάλτε λεφτά να πάρετε ό,τι κουστάρετε. Βέβαια. Δεν είναι αυτό. Γίνεται τώρα ο κάθε τράκας να πας με ένα χιλιάρικο και άλλος να έχει βάλει 120 εκατομμύρια και να, δηλαδή, τι, θα πας εσύ πραξικοπηματικά να πάρεις τι. Τα αρχίδια του αλόγου θα πάρει να πάρεις. Λοιπόν, ας βγει άλλος που έχει καταλάβει την απόφαση. Καλησπέρα. Άλλος φίλος του Παναθηναϊκού Μπουμπούνας. Ή τη ΣΑΕΚ, οτιδήποτε. Ίδιοι είσαστε. Ή του ΠΑΟΚ. Συνεταιράκια είσαστε. Έλα.